Ο ναζισμός δεν είναι ιδεολογία, αλλά ιδεολειψία, που είναι ένας όρος της ψυχιατρικής, όπου έχουν την τολμηρή ανέδεια να υποστηρίζουν ότι το ολοκαύτωμα των Εβραίων δεν υπήρξε ποτέ. Κι όμως, εμείς οι επιζώντες είμαστε ακόμη εδώ και αμέτρητα τα τεκμήρια τόσο στην Πολωνία όσο και στην Γερμανία. 27 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης. Η Πανεπιστημίουπολη βρίσκεται πάνω στο αρχαίο εβραϊκό νεκροταφείο που καταλάβανε 300.000 τετραγωνικά μέτρα και καταστράφηκε από τους Ναζί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Τα δαφικά μνημεία λαϊλατήθηκαν και διασκορπίστηκαν σε ολόκληρη την πόλη. 70 χρόνια μετά το Ολοκαύτωμα, πολλοί κηρύσσουν πιο ανοιχτά από ποτέ άλλοτε το λόγο της μυσαλλοδοξίας και του φανατισμού. Ως φόρο τιμής στο μεγαλύτερο έγκλημα του 20ου αιώνα, η Θεσσαλονίκη αφηγείται τρεις ιστορίες μικρών παιδιών, εβραϊκής καταγωγής, με διαφορετική κατάληξη καθεμία. Στην Ισκία 105, στον Τρίτο Όρφος, το διαμέρισμα της οικογένειας Καρακότσου. Στο διαμέρισμα της οικογένειας Καρακότσου παρέμεινε για 18 μήνες μία της εβραϊκής οικογένειας που δεν μεταφέρθηκε στην Πολωνία στις 35 συγκέντρωσης. Η οικογένεια Πάρδο με τις τρεις κόρες τους, τη Λίλη, τη Ροζίνα και τη Δανής. Η Ροζίνα, 10 ετών, γράφει στο ημερολογιό της. 9 Απριλίου. Από τότε που μπήκαν οι Γερμανοί στην πόλη, στο σπίτι μαγείρευαν όσπρια όσο ποτέ άλλοτε. Η μπομπότα και τα χαρούπια αντικατέστησαν τις σοκολάτες μας. Από τους δρόμους, απορριμματοφόρα μαζεύουν πτώματα. Απαγορεύει τους Εβραίους να μπαίνουν σε εστιατόρια, να μπαίνουν στα τραμ και το χειρότερο, διέταξαν την εκταφή των νεκρών το εβραϊκό νεκροταφείο. Αργότερα, σφραγίστηκαν τα εβραϊκά μαγαζιά. Οι άντρες δεν πήγαιναν στη δουλειά τους και τα παιδιά στο σχολείο. 11 Ιουλίου 1942. Συγκέντρωση των Εβραίων στην πλατεία Ελευθερίας και αποστολή σε καταναγκαστικά έργα με άθλιες συνθήκες. 25 Φεβρουαρίου 1943. Μας έβαλαν κονκάρδες. Θλίψη φούτωσε μέσα μου, καθώς δεν καταλάβαινα σε τι διέφερα από τα υπόλοιπα παιδιά. Οι Εβραίοι κλείνονταν σε δύο κέντρους, την Ερζόνου και το Βαρδάρι. Βρισκόμαστε κοντά στο αρχηγείο των Γερμανών, στο ξενοδοχείο Ματζέστη, στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Από το παράθυρο στον τρίτο όροφο, παρακολουθούσαμε τις αξιολόγητες φάλακες Εβραίων που μεταφέρονταν πεζοί στο Βαρόλ Χίρς. Μια από αυτές τις φορές ο πατέρας δάκρυσε, υπολογίζοντας ότι ήταν η μητέρα του ανάμεσά μας. Τα δάκρυά του δεν τα ξανά δω ποτέ πια. Περνώ τον καιρό μου γράφοντας ή παίζοντας με τις αδερφές μου και το γιο του γιατρού στην ταράτσα. Η μαμά μαγείρευε για τις δύο οικογένειες, αλλά ο ανεφοδιασμός δεν αρκούσε με τα τέσσερα δελτία της οικογένειας Καρακότσου. Οι σύμμαχοι βομβαρδίζουν τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν κατεβαίνουμε στο καταφύγιο του υπογείου για να μην μας προδώσει κάποιος από τους γείτονες. 26 Οκτωβρίου του 1944. Βγήκα για πρώτη φορά ελεύθερη στο δρόμο. Ένα 10χρονο παιδί κάποτε με ρώτησε. Καλά, ο Χίτλερ ήταν κακός, αλλά πώς κατάφερε να μετατρέψει έναν ολόκληρο λαό σε δολοφόνους. Του μίλησα τότε για την ψυχολογία του όχλου και την προπαγάνδα και πόσα η επίμονη παραπλανητική ενημέρωση μπορεί. Στα ακραία ολοκληρωτικά καθεστώτα, οι άνθρωποι χάνουν την ατομικότητα και την προσωπικότητά τους. Οι λαοί μετατρέπονται σε πυθύνια όργανα διαστραμμένων ηγετών. Τότε οι κατακτητές μας ήταν Ναζί. Μας απειλούσαν με την κλαγή των όπλων και μας ταπείνωναν αφάνταστα πριν μας θανατώσουν τους κατακτημένους όλους, Εβραίους και Χριστιανούς. Αποσπάσματα από το ημερολόγιο της Ροζίνας διδάσκονται στο βιβλίο της Τρίτης Δημοτικού. Απουσιάζει όμως οποιαδήποτε αναφορά για το Ολοκαύτωμα στο βιβλίο της Τρίτης Γυμνασίου, ενώ η μία και μοναδική παράγραφος που υπάρχει στην Τρίτη Λυκείου δεν διδάσκεται σχεδόν ποτέ. Ο Ρόμπι Βαρσάνο είναι ένα από τους επιζώντες από το στρατόπεδο του Auschwitz, καθώς σε ηλικία 15 ετών μεταφέρθηκε από το κέντρο του Βαρόνου Χίρ στην Πολωνία μαζί με την οικογένειά του.
αφηγήθηκε την ιστορία του στον Σπίλμπεργκ, που κατέγραψε τις μαρτυρίες των επιζώντων, καθώς και στο βιβλίο του γιού του Σαουλίκου. Για τον Ρόμπι, η πατρίδα του ήταν η Θεσσαλονίκη, μα για τον αδερφό του, τους φίλους του, τους γονείς του, τους θείους του, κοντά 30 ψυχές, η πατρίδα, η παντοτινή τους πατρίδα ήταν το Auschwitz, ο ουρανός του Auschwitz και όχι η γη τους. Τον ουρανό, εκεί ήταν η πατρίδα τους. Όταν επέστρεφε στην Αθήνα μετά την απελευθέρωση, είχε μια κρυφή ελπίδα ότι η δική του θα ήταν εκεί. Θα τον περίμεναν, θα τον αγκάλιαζαν, θα του έφερναν λουλούδια. Ήθελε να ακούσει τη φωνή της μάνας του να τον μαλώνει που δεν έτρωγε και είχε καταντήσει 30 κιλά 2 μέτρα παλικάρι. Τον πατέρα του να φωνάζει που δεν τον βοηθούσε στο μαγαζί. Ήθελε να δει τον αδερφό του να του ορμάει να τον νικήσει έτσι που ήταν πετσί και κόκαλο. Ήθελε να τους δει και να τους πει για το στρατόπεδο, για το θάνατο, τα βασανιστήρια, το φόβο, τις μυρωδιές από καμένες σάρκες, τον εξευτελισμό. Ήθελε πολλά να τους πει, μα δεν ήταν κανένας εκεί. Έμεινε 1,5 χρόνο ανάσκελα και νοσηλεύτηκε σε νοσηλευτικό βούλας. Ο πρώτος δικός του άνθρωπος που πήγε να τον δει και τον πήρε αγκαλιά από τότε που φορτώθηκε στο τρένο για την Πολωνία ήταν ο δάσκαλός του από τη σχολή Αλιάνς. Για τους δικούς μου δάσκαλοι τι ξέρεις? Τους είδες? Τους μίλησες? Γιατί δεν ήρθαν να με δουν? Ο δάσκαλος χλώμιασε. Φεύγοντας, το άφησε στο κρεβάτι το τετράδιο της έκθεσης που είχε γράψει πριν τον κλείσος του βαρόνου Χίρης. Σήμερα ο Ρόμπι είναι 88 ετών. Δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη επέστρεψαν μόνο 70 Εβραίοι. Το 87% των Ελλήνων Εβραίων είχε εκκληριστεί και μαζί τους η οικογένεια Φερνάντες. Στη Βίλα Μπιάνκα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έμεινε μία από τις σημαντικότερες οικογένειες Εβραίων, η οικογένεια των Φερνάντες. Οι ιδιοκτήτες της είχαν μια ιδιαίτερα τραγική κατάληξη κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ο Ντίνο Φερνάντες δραστηριοποιούνταν σε διάφορες βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η έπαυλη του γνώρισε λαμπρές στιγμές, στις οποίες συμμετείχαν διακεκριμένες προσωπικότητες της υψηλής κοινωνίας της πόλης. Έμποροι, τραπεζίτες, πολιτικοί, όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Βασιλιάς Γεωργίος. Το εσωτερικό του κτηρίου ήταν διακοσμημένο με περίσσια πολυτέλεια. Τους είχαν σαν βασιλιάδες. Οι Φερνάντες κάνανε βασιλιά μέχρι το καραμπουρνάκι. Και τα παιδιά τους τα πρόσεχε μια Γαλλίδα γκουβερνάντα. Κατά τη διάρκεια της κατοχής, οι Φερνάντες ως Ιταλοί υπήκοοι δεν υποχρεώθηκαν να εγκλειστούν στο κέντρο του βαρόνου Χίρης. Στις αρχές του Αυγούστου όμως, του 1943, αναχώρησαν από την Ελλάδα μαζί με άλλες εβραϊκές οικογένειες και μετέβησαν στη Βόρεια Ιταλία, στην Πολυμένα, στις όχθες της λίμνης Λάγκο Ματζιόρε. Το καλοκαίρι του 1943, ο πόλεμος πήρε μια νέα τύπη. Στις 15 Σεπτεμβρίου, μέλη των ΕΣΕΣ συνέλαβαν εβραϊκές οικογένειες, μεταξύ των οποίων ήταν και η οικογένεια Φερνάντες. Αφού τους απέσπασαν τεράστια χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα ανεκτήμη της αξίας, τους μετέφεραν στο ξενοδοχείο Grand Hotel, στο δωμάτιο 320. Οι μέρες και οι νύχτες πρέπει να υπήρξαν δραματικές. Τη νύχτα της 22ης Σεπτεμβρίου, ένα απόσπασμα παρέλαβε την οικογένεια και τη μετέφερε στο δάσος, όπου και την εκτέλεσε ψυχρό. Τα πτώματά τους ρίστηκαν στο βάθος της λίμνης. Εκείνη τη φρικτή νύχτα δολοφονήθηκαν ο Πιέρ, η σύζυγός του και τα παιδιά τους, 17, 13 και 12 ετών, μπροστά στον γενάρχη της οικογένειας, Ντίνο Φερνάντες. Κανείς δεν τιμωρήθηκε ποτέ για αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα. Η Ροζίνα και ο Ρόμπι επέζησαν από τον εφιάλτη αυτής της ναζιστικής θηριωδίας, με μνήμες όμως που σημάδεψαν ανεξίτηλα τη ζωή τους. Τα παιδιά των Φερνάντες όμως, μαζί με 13.000 Ελληνόπουλα Εβραιόπουλα και 1.000.000 παιδιά Εβραίων στην Ευρώπη, ήταν τα αθώα θύματα αυτού του ολοκαυτώματος. Ποτέ ξανά.